Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Οι Ρουσέοι βασανίζουν τη Δήμητρα μέχρι να τους αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα και το τι ψάχνει μέσα στο σπίτι τους. Η Αφροδίτη καταρακώνεται με τον θάνατο της κυρίας Ευτέρπης και ο Χρήστος δεν μπορεί να τη ζητήσει ακόμα διαζύγιο. Έτσι η Αριάδνη μπαίνει στον πάγο. Ο Φίλιππος φεύγει εσπευσμένα για την Αθήνα, λέγοντας τη Χάιδο και τη Βασιλική ότι πάει να κυνηγήσει έναν έμπορο που του χρωστάει λεφτά. Η αστυνομία στείνει ολόκληρη επιχείρηση με επικεφαλής τον Κουράκο για να σωθούν η Δήμητρα και ο Λάμπρος. Η Αθηνά απαιτεί να γυρίσει η Φιλιό στο σπίτι και της ξεκαθαρίζει ότι είναι για αυτήν η νούμερο ένα προτεραιότητα. Ο Φίλιππος ενημερώνει τη Βασιλική ότι θα μείνει στην Αθήνα ακόμα μια μέρα, γιατί κάνει παρέα με δύο παλιές του συμμαθήτριες και η Βασιλική γίνεται έξαλλη. Ο Τζον χρειάζεται περισσότερο ελαιόλαδο και ο Μάνος τον φέρνει σε επαφή με τον Στάθη. Η Βασιλική και η Χάιδο ανησυχούν με την περίεργη συμπεριφορά του Φίλιππου. Ο Τζον ξεκινά την επαγγελματική συνεργασία με τον Στάθη. Ο Δημοσθένης επιβεβαιώνει ότι το παιδί της Ξένιας είναι δικό του. Η Ασπασία γυρνάει νέα σελίδα στη ζωή της, καθώς ετοιμάζεται να αγοράσει καινούριο σπίτι. Η Δήμητρα αποφεύγει τον Κουράκο, αλλά δεν εκμυστηρεύεται σε κανέναν τι είναι αυτό που την απασχολεί. Η Αφροδίτη πενθεί την απώλεια της κυρίας Ευτέρπης και ο Χρήστος τη συμπαραστέκεται. Ο Μάνος, αγανακτισμένος από την κατάσταση με την Αμαλία, προτείνει στη Μαρίνα να τα παρατήσουν όλα και να πάνε στην Ισπανία. Η Βασιλική βλέπει τον Χρήστο και την Αριάδνη να μπαίνουν μαζί στον Ξενώνα. Η Ξένια απαιτεί από τον Δημοσθένη να πάρει τα λεφτά μετρητά και μετά να του δώσει το παιδί. Κλείνουν ραντεβού την επόμενη μέρα για να γίνει η ανταλλαγή. Η Αρετή βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή και ξεσπάει σε όλους. Ο Ισίδωρος φτάνει στην Κηφισιά για να επισκεφθεί την Ιουλία και να περάσει δύο μέρες μαζί της, ενώ η Ιουλία του μιλάει για την παράνομη σχέση του Χρήστου και της Αριάδνης. Ο Κουράκος και ο Ορέστης κάνουν ένα πρώτο βήμα προσέγγισης, καθώς ο Ορέστης δείχνει να έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν. Ο Φίλιππος δηλώνει στη Βασιλική ότι δεν θέλει να δουλεύει πια στα κτήματα και ότι σχεδιάζει να πάει στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του. Η Ισμήνη αποκαλύπτει στην Αφροδίτη ότι η κυρία Ευτέρπη την άφησε κληρονόμο στην περιουσία της. Ο Δημοσθένης πηγαίνει να πάρει το μωρό από την Ξένια, αλλά τον περιμένει η πιο δυσάρεστη έκπληξη της ζωής του. Ο Δημοσθένης γίνεται έξαλλος με την εξαφάνιση της Ξένιας και του παιδιού, ενώ η Ειρήνη και η Ασπασία απορούν για το τι μεσολάβησε. Ο Χρήστος επηρεάζεται από την πρόθεση της Αφροδίτης να χαρίσει την κληρονομιά της κυρίας Ευτέρπης. Και η Αριάδνη νιώθει πως εκείνος έχει αρχίσει να αλλάζει συμπεριφορά απέναντί της. Την δύσκολη ψυχολογική κατάσταση της Αριάδνης εκμεταλλεύεται η Ιουλία, που θεωρεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να την πλησιάσει. Σε αντίπαλα στρατόπεδα βρίσκονται πλέον ο Φίλιππος και η Βασιλική, με εκείνον να επιμένει να φύγει για σπουδές στην Αθήνα και την οικογένειά του να προσπαθεί να τον αποτρέψει. Η Αμαλία συνεχίζει να προκαλεί με τη συμπεριφορά της, αναγκάζοντας την Αθηνά να της απαγορέψει να ξαναπάει στον Ελαιώνα. Ο Κωνσταντίνος δέχεται απειλές, αλλά δεν ενημερώνει την Ισμήνη. Ο Παρασκευάς, πάνω στα νεύρα του, αποκαλύπτει στην Ειρήνη πως είναι αδελφή του Φίλιππου. Η Δήμητρα επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη στον Κουράκο. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!